Hello everybody, καλώς ήρθατε παιδιά σε ακόμα ένα podcast Καλώς ήρθατε σε ένα σπάνιο podcast, ένα ξεχωριστό podcast Καθώς σήμερα έχω μαζί μου εδώ πέρα ένα, ένα δυνατό μέλος Εδώ μια παρουσία του Τούγκε Γκρίς Έχω μαζί μου έναν τύπο ο οποίος διαθέτει ένα παλιό Toyota αυτοκίνητο αλλά παρόλα αυτά είναι ένα αυτοκίνητο που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο όπως σας έταξα σε μισό λεπτό να φτιαχτώ λέω γιατί έχω πάλι πίσω από την κάμερα το Θωμά προς τα δώ, προς τα εκεί, προς τα έτσι, προς τα αλλιώ. Όπως σας έταξα λοιπόν σε προηγούμενο ε, βίντεο ε, ότι θα έχω κάποια στιγμή μαζί μου... Ε, το Σοκράτη εδώ πέρα βασικά και να του πω μια καλησπέρα. Εντάξει, μην τον αφήσω πολύ να περιμένει. Είπαμε, θα κάνω την εισαγωγή, αλλά πρέπει να κάνει και εσύ τον ντου. Καλησπέρα σα. Αμά, ah, τι αισθησιακή φωνή είναι αυτή. Να αλλάξω. Σε έχουμε να βάλει το, και ναι. τα ροζ, μοβ, μπλε, τέτοια εκεί πέρα και έχει γίνει καλώς, καλώς. πολύ αισ... αισθησιακό. Ευχαριστώ ευχαριστώ. ευχαριστώ. Κοπλιμέντα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έλεγα πριν ότι. Ε, είπα το προηγούμενο podcast γιατί έπαιζε έπαιζες πολύ μπάλα ρε παιδί μου στις ερωτήσεις για το, το για το κορόλα ναι, και είπα επειδή απάντησα σε μια ερώτηση ρε παιδί μου που αφορά το αυτοκίνητο αλλά ε, σκέφτηκα ότι το ιδανικό ήταν να φέρουμε σένα Με σήμερα ε. εδώ πέρα σε ένα podcast εντάξει εγώ είπα <συσχελίσαι> το Σοκράτη <συσχελίσαι> να βάλει αθόρυβο <συσχελίσαι> κινητό στα και δεν έβαλα το δικό μου. Λοιπόν, και έτσι είπα στα παιδιά, αφού ρε παιδιά σα ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό το αυτοκίνητο, θα φέρω το Σοκράτη... Να τα πούμε όπως έχουν. Ακριβώς, σε ένα επόμενο podcast και εγώ τον έφερα αμέσως στο επόμενο podcast, για να μην χάνετε ah, η μπρος. αγωνία και στά, το, στά, το στά. momentum. Να είναι Α, στο... ah, μπράβο αυτό, να είναι φρέσκο το, 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 το θέμα. Και έχω γίνει πολύ τέτοιο, πολύ... πώς το λένε, πολύ... Α, όχι Άγγλος... Πολύ εντάξει στο, στο, στο λόγο που δίνω. Στο Εγγλέζο είναι σου. όταν ε, Α, ναι, είσαι στην ώρα Υπηκός. σου. Εσύ σήμερα ήσουν Εγγλέζο, ναι. καθώ σου είπα 7 η ώρα να είσαι εδώ να γυρίσουμε αυτό το podcast. Καθώ σήμερα είναι Δευτέρα, 10 Απριλίου. Σωστά. Και... Να πούμε χρόνια πολλά στον Αντώνη, που έχει με, γενέθλια. Με πρόλαβε, ναι. Να, να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Αντώνη, καθώ ε, έχει τα γενέθλιά του. Κλείνει τα. Πόσα κλείνει, ξέρουμε. Πόσο? 33? 32. Ε, κάπου εκεί. Και. και ακόμα ε, μυαλό αυτού, δεν έχει βάλει. Ο ίδιο είναι ο ίδιο. Νόσα και να κλείσει, ο ίδιο θα παραμείνει. Ακριβώ. Αγώνιο έφηβο θα παραμείνει. Άγγλο λοιπόν ο Σοκράτη σήμερα στο ραντεβού του, εδώ στην ώρα του για να κάνουμε το σημερινό βίντεο το οποίο πιστεύω ότι θα σα ενδιαφέρει ε, πάρα πολύ. Καθώ σήμερα παιδιά θα συζητήσουμε για το. Κορόλα. Για όσους είστε πρώτη φορά εδώ πέρα, Όχι πρώτη φορά στο κανάλι. Πρώτη φορά στο κανάλι να είστε και να βλέπετε podcast, αποκλείεται. Όπως έχω ξαναπεί σε παλιότερα βίντεο, <laughs> αυτά τα podcast τα βλέπετε μόνο εσείς που είστε πολύ, πολύ, πολύ πορωμένοι με το κανάλι. Οπότε πρώτη ε, καινούργιος στο κανάλι αποκλείεται να είστε, αλλά μπορεί να είστε καινούργιοι όσον αφορά. Να μην ξέρουν. Για ποιο αυτοκίνητο μιλάμε Ακριβώς. Ναι. Έχουμε κάνει παλιότερα ένα. Ένα auto-vlog πριν πολύ καιρό βέβαια στο κανάλι. και μου κάνει πίσω-πίσω. Τι θες ρε μαλάκα <laughs> τι θες να ξαπλώσω εδώ, <laughs> εντάξει είμαι εκεί. Τι. <laughs> εντάξει είμαι εκεί, εκεί, εντάξει. Είμαι. Εκεί, είμαι, εδώ είμαι τέλεια παιδιά, θα κάτσω ο ε, εδώ μην πέρα γιατί μην εδώ αρέσει αυτό το θωμά. Μην μας πάθει τίποτα. Ναι. Λοιπόν, για αυτούς τέλο πάντων που δεν ξέρουν γιατί τι αυτοκίνητο μιλάμε, μιλάμε, μιλάμε για ένα Toyota Corolla K70. Σωστά το οποίο είχαμε όπως είπα και προ λίγου, κάνει ένα auto vlog παλαιότερα είχαμε πει κάποια πραγματάκια απ' έξω απ' έξω παιδί μου το είχαμε δείξει και... είχαμε τάξει κάποια πραγματάκια τότε ναι, κάναμε τάξη... κάποια από αυτά ναι. κάναμε ναι. κάναμε, είμαστε και εσύ δηλαδή πως λέγεται αυτό το είναι μια λέξη οποία με γυροφέρνει εδώ, εδώ, Α, εδώ θα σου εύχομαι, μετά, θα και σου δεν μπορώ μετά. να την πετάξω ναι. όταν σου έρθει πέταξε την και να λέμε ναι, τέλο πάντων και εσύ έκανε αυτό που, που υποσχέθηκε. Σήμερα θα συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για το αυτοκίνητο, mm. για το τι είχαμε πει ότι θα κάνουμε, τι κάναμε, ποιο είναι ο προορισμό του. Ναι, μπορούμε να πούμε πώ το αγόρασα και σε τι κατάσταση έχει φτάσει τώρα. Ναι, ναι, εντάξει, θα πούμε και. Και έγινε να πει πώ το αγόρασε, τι είναι, τόσο ωραίο story είναι. Εντάξει. Πώ το, το αγόρασε. Είναι ωραία. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα βασικά. Εφόσον είπαμε στα παιδιά, μιλάμε για ένα το Toyota Corolla KE70. Σεντάν. Σεντάν, τετράπορτο, ναι. Τετράπορτο, το οποίο κουβαλάει πολλή ιστορία, τέλο πάντων. Είναι, είναι, οι καρότσες οι οποίες ξεκίνησαν τον drift, πιστεύεις, στην ε, Ιαπωνία. Ναι, ναι, ήταν, ας πούμε, το ΑΕ76 πρώτο. Π, βασικά, για ποιο λόγο λέγεται ΚΕ70, έχει σχέση με τη χρονολογία. Κάπα ε, είναι λόγω του κινητήρα, σε κάπα κινητήρα, 4 κάπ ε. και πέντε και 1400 κάπα, 4 κάπκα και ο πέντε k 1500. Ε. Το Ε πρέπει να είναι ε, βάση το σκάφος, νομίζω. Οκ. Okay. Και το 70 δεν ξέρω πώς ε, μεταφράζει το αριθμό. Δεν έχει κάποια σχέση με τη χρονολογία, δηλαδή. Όχι. Όχι. Γιατί νομίζω το ΑΕ86 ας πούμε ξεκίνησε να βγαίνει το 86 στην παραγωγή. Ε, ναι, τέτοιο. σκέψω όμως ότι το προηγούμενα υπηρχαν υπήρχαν ΚΕ30, ΚΕ35. Άρα δεν έχουν καμιά σχέση με τη ναι, χρονολογία. Δεν ναι. έχει Είναι σαν τα ΜΠΒ, όπως λέμε, 36, 30, 36, 46, Κάπο, 32 και τα 92 κτλ. Ναι, θα κάποια μετάφραση θα έχει το 70, απλά δεν αναφέρεται στην χρονολογία του, του οχήματο. Οκ, okay, ωραία. Έχουμε δηλα... λοιπόν ένα ΚΕ70. Τι πήγα να πω τώρα. Είναι εγώ, το 83 ώστε. μοντέλο. Α, είναι το 83 μοντέλο. Ναι, ναι, ναι. είναι ε? το τελευταίο K70 που έβγαλε. Είναι τρει γενιέ. Okay. Η πρώτη γενιά είναι με στρόγγυλα φανάρια και με ε? νίκελ προφυλακτήρε. Η δεύτερη γενιά είναι με τετράγωνα φανάρια και με νίκελ προφυλακτήρε πάλι. Okay. Και η τρίτη και τελευταία γενιά είναι η δικιά μου που έχει ορθογόνια φανάρια και μαύρου προφυλακτήρε. Γάου. Wow. Έχουμε το facelift, δηλαδή. Ναι, με είναι λίγα το τελευταίο, α πούμε, το, το, τελευταίο. Τα, το πιο καινούριο. Ωραία, ωραία πραγματάκια. Πότε το... Βασικά ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Yeah. Πώς ένας άνθρωπος της ηλικία σου... Πόσο χρόνο είσαι είπαμε. 26. Δεν ήταν πολύ αδιάκριτη η ερώτηση. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, άρα είσαι 26 παρά. Ναι. Ούτε 26. Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο οι μικροί άντρε συνηθίζουν να φορτώνουν... Ε χρονιά να το παίζουν. Θέλει, να μεγαλώσετε. Και εμεί βγάζουμε, εμεί κρύβουμε. Μετά τα, μετά, τα άντα είναι το θέμα. Ναι, μετά, τα άντα, άντα εμεί βγάζουμε, εσεί βάζετε. Εκεί, εκεί. Ωραία, είσαι 25. Ναι, ας πούμε 25. Για μένα, εγώ ναι. πάντα λέω το πριν. Ε, και πώς, πότε το πήρε, Στα. Το 2018. Το έχει 5 χρόνια. Ναι. Στα 21. Mm. Ωραία, πε μα λίγο, λύσε μα αυτή την απορία που είμαι σίγουρο ότι την έχουν και τα παιδιά. Πώ ένα ε, ε άντρα ε, ένα, <laughs> πολύ αστείο ήταν αυτό ε. πως ένα, ένα πεδαρέλι 21 χρονών αποφασίζει να πάρει στα 21 του ε, μια αρχαιολογία για αυτοκίνητο ναι. ένα αυτοκίνητο τέτοιο γιατί εντάξει ρε παιδί μου όλοι όσοι πάνε για πρώτο, πρώτο αυτοκίνητο πρώτο αυτοκίνητο, πρώτο αυτοκίνητο. Όσοι πάμε για πρώτο αυτοκίνητο, το πάμε για ένα αυτοκίνητο που θέλουμε να είναι άνετο, έχει εύκολο. Να έχει μουσικέ μέσα, ηχεία, και τέτοια, να, να, είναι να είναι όμορφο, να είναι δίπορτο, να έχει air ερκοντι... conditioning, ναι, να, ε, να πηγαίνουμε να το μοστράρουμε και λίγο από εδώ έξω κτλ. Πώ ένα, ένα αγόρι, ένα αγόρι σαν σε και εσένα, 21 χρονών, αποφασίζει να πάρει ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Κοίταξε. Είχα λατρεία με το 86 όταν είχα, άρχισα να καταλαβαίνω για αυτοκίνητα, για drift και οτιδήποτε έχει να κάνει με το χώρο αυτό. Μου άρεσε το ΑΕ86. Γιώργος Γελαδάς μπήκε Σάξ στο chat. Κλάδης, μπήκαν στο chat μόλις. Ναι ναι. ναι, ναι, ναι. Και ο Αντρέας όλη οι η... παρέα. Λοιπόν... Ήθελες να, να γίνεις σκληρός πυρήνα του και γκρίς, ναι, ναι, ναι. δηλαδή. Ναι. Απλά δεν μπορούσε με ΑΕ86. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το έψαχνα το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο βρήκε εμένα. Α, δεν βρήκε εσύ το αυτοκίνητο. Όχι, το αυτοκίνητο βρήκε εσύ. Δεν έφυγα να βρω αυτοκίνητο εκείνη την περίοδο. Το αυτοκίνητο ήρθε σε μένα. Μίλησε μα γι' αυτό δηλαδή. Πε μα το, το story time. Ε, ήμουν στο μαγαζί. Σε ποιο μαγαζί. Στο βουλκανιζατέρ που είχαμε τότε. Ήσουν Είσαι... να βουλκανιζατέρα δηλαδή. Λαστιχά. Λαστιχάς. Μάλιστα. Ε. Ε. Ωραία. Ένα μεσημέρι σκάι το κορόλα με έναν ε, κύριο γύρω στα 50 χρονών, 45 50. 45 χρόνων δεν είναι κύριο Δερμαλάκα, ε ε, λοιπόν. ε, ε, μα προσβάλλει. Ε, κάτι περίμενε. Εντάξει, ε, ε, έχει μια δεκαετία μπροστά σου να φτάσει. σε 10 κύριο. χρόνια θα μιλήσει κύριο. Ε, εντάξει, θα δούμε μέχρι τότε. Μέχρι τότε θα δούμε. Ε, τέλο ε, πάντων. Έρχεται με ανώτερε ηλικίε. Έναν μεσήλικα. Να το πούμε μεσήλικα. Ε, μεσήλικα δεν ακούγεται τόσο καλά όμω. Ε, μεσήλικα δεν είναι 50 χρονών. Είναι, ναι, είναι. Αλλά κύριο είναι λίγο καλύτερο από το μεσήλικα. Οκ, okay, Σε έναν τύπο που μάλλον το έχει πάρει από καινούριο και το έχει πολλά χρόνια. Αυτό το έχει κληρονομήσει από τον θείο του. Το είχε κληρονομήσει. Το δηλαδή του ναι. το άφησε σε κληρονομιά. Έγραφε εσύ, παιδί μου, θα πάρει την ναι, Το, 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 το κληρονόμησε από τον ε, θείο του. το, το άφησε, το, το πούμε, άφησε. Okay, ναι. Ναι. Και με αποτέλεσμα αυτό να μην το. Έχει ανάγκη το αυτοκίνητο, να μην. Απλά το κυκλοφορούσε για να το κυκλοφορεί. Το για χωρίς. να μην μένει μπαταρία, α ναι, ναι. πούμε. Είχε έρθει στο μαγαζί να του επισκευάσουν ένα ε, Κάνω μια γύρα γύρω γύρω από το αυτοκίνητο, το κοιτάζω, το χαζεύω κτλ. Και, τα λοιπά και του λέω στα ίσα, λέω. Άμα έχετε σκοπό να το δώσετε, ελάτε να το πουλήσετε σε μένα. Και θυμάμαι, μου λέει ότι έχω σκοπό να το πουλήσω και μου λέει όταν έρθει η ώρα θα σου πω. Ε, εγώ μόλι έμαθα που μένει. Έμενε, έτυχε να μένει εκεί στην κοιτάξα. Έμαθα που μένει και ήρθα <laughs> να σου το πω. Ε. και ναι, ε, μου είπε ο άνθρωπο που μένει και από εκείνη τη μέρα. Λαρισαίο. Λαρισαίο. Okay. Και έμενε ανάμεσα τη διαδρομή σπίτι μαγαζί. Δηλαδή, κάθε φορά που πήγαινα για το μαγαζί, περνούσα, έβλεπα το αυτοκίνητο και κάθε φορά που γύριζα από το μαγαζί στο σπίτι, πάλι περνούσα και κοιτούσα το αυτοκίνητο. Κάθε μέρα. Αλήθεια λε. Μαλακά. Ναι. Ε, κοντεύω να συγκινηθώ. Εντάξει, μην κλάψει. Ε, εντάξει, ρε φίλε. Είναι, είναι α, απίστευτο έτσι. Και τέλο πάντων, που λε, πήγαινα το κοιτούσα συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Μέχρι που Χριστούγεννα ήταν. Μαλακά. Εγώ πάντω όμω το έκανε αυτό. Εγώ δεν το έκανα δώρο το αμάξι στο τέλο. εντάξει, στην ουσία δώρο μου το έκανε ο άνθρωπο. Η τιμή ήταν. Μια τυπική τιμή που το αγόρασα, ξεφτελιστική τιμή. Μου έδωσε να καταλάβω ότι δεν θέλει το αυτοκίνητο να πάει για πέταμα, να πάει για σκράπ. Γιατί άμα δεν το πουλούσε θα πήγαινε για σκράπ το αυτοκίνητο. Απλά επειδή από πίσω είχε μια ιστορία το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, επειδή ο, ο Θεό, το από ό,τι κατάλαβα, είχε μεράκι με το αυτοκίνητο. Διότι μαζί με το αυτοκίνητο εγώ πήρα ακόμα ένα αυτοκίνητο για ανταλλακτικά. Okay. Και συνανταλλακτικά μέσα στα κουτιά του. Okay. Φανάρια, ντίζε καζιούνα κοντερ, να κοντέρ, προφυλακτήρε, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί. Τέλο πάντων, έρχεται μετά από ένα μήνα περίπου. Πλησιάζαν Χριστούγεννα τότε, από ό,τι θυμάμαι. Α, δεν περίμενε πολύ όχι, καιρό, δηλαδή. Όχι, με όχι. το δάχτυλο στο στόμα. Όχι, όχι. Να σου τρέχουν τα σάλια. Όχι. Αλλά εγώ την Λαμαρίνα την είχα δαγκώσει, μόλι <laughs> το είχα δει. <laughs> και που λε, έρχεται στο μαγαζί, και μου λέει το πουλάω. Λέει, ωραία, λέω πάμε να κάνουμε τα χαρτιά. Δεν το είχα πάρει βόλτα το αυτοκίνητο. Θε δεν το... ρώτησε καν τιμή μου είχε πει τιμή, μου λέει, ότι είχε πει μια, η τιμή λέει, που δεν ήταν αυτή, μια εξευθυντική τιμή, δηλαδή ούτε ποδήλατο δεν παίζει με τόσα λεφτά. Πόσο το πήρε μάλλον κάτω από 500 ευρώ. 250 ευρώ το πήρα. Πλάκα Αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια. Στην ουσία μου το έκανε δώρο ο άνθρωπος. Μαλάκα σου το έκανε δώρο. Μου το έκανε δώρο, ναι. 250 ευρώ το πήρε το αυτοκίνητο. Βγαίνει και κερδισμένο. Βγαίνω και κερδισμένος, <laughs> αλλά δεν πρόκειται να το πουλήσω ποτέ. Καλά θα κάνει. Ναι. Τέλο πάντων, κύριε. έρχεται από το μαγαζί, πάμε να κάνουμε τα χαρτιά στο μηχανολογικό. Το αυτοκίνητο δεν το είχα οδηγήσει, δεν το είχα πάρει μια βόλτα να δω αν έχει φρένα, μα τρίβει, πώ πώς, πώς παίρνει τα τίποτα. Το θέλω, το παίρνω, πάμε, κάνουμε τα χαρτιά, το οδηγάει μέχρι το σπίτι του αυτό και από το σπίτι του και μετά μου λέει πάρτο. Και φύγε. Και φύγει, είναι δικό σου. Ε, το παίρνω, πάω στο μαγαζί. Τρέλα, ξέρει τότε να το κοιτά από εδώ, από εκεί, να ανοίγει πόρτε, πορπαγκάζ, να το χαζεύω. Πάω το πλένω κατευθείαν κατευθείαν πάω το πλέον. Χ... ήταν έτσι η χάλια λαμβάνια Ή... το τότε. Ε... ναι, το ίδιο ήταν τότε. Α, ήταν, ήταν ξαναβαμμένο έτσι. το αυτοκίνητο και μάλλον το είχαν κακοβάψει τότε. Α, οκ. Okay. Ναι. Αυτό έγινε έτσι. Ναι, δηλαδή από τότε ήταν καμένο το χρώμα. Ε, αλλά με τις σιδερένιες της Ζάντης, τις 13 άρες, τις αναρτήσεις που είχε, με τα φρένα να χάνουν υγρά λάδια από εδώ και από εκεί παντού, την πίσω τα πάντα, με το μοτέρ του 4K που έκυγε full λάδια, Δηλαδή σε σημείο που τρεπόμενα να πατήσω τον guys πίσω γινόταν ντουμάνι. Αλλά δεν ένοιαζε. Είχα το αυτοκίνητο που μου άρεσε και ήξερα ότι κάποια στιγμή αυτό το αυτοκίνητο θα το φτάσω σε ένα σημείο, σε ένα επίπεδο. Θα χαίρομαι. Είναι πιο κοντά λίγο. Ναι. Πού? Θα το οδηγάω και θα το χαίρομαι πραγματικά. Ε, σιγά σιγά, χωρί όμω βιαστικέ κινήσει. Έκανα... Δηλαδή, όταν το αγόρασε τότε, ναι. δεν ήσουν αμάνκετη ότι πα για να ντριφτάρει λοιπόν. με αυτό το πράγμα. Το πήραμε αυτή την προοπτική. Α, το πήρε με, ναι. με αυτή την Το πήραμε αυτή την προοπτική. Okay. Ήθελα να έχω ένα Toyota πιστοκίνητο που θα του βάλω ένα μοτέρ. Θα μπω μια πίστα, θα ανεβώ ένα βουνό, θα το έχω για καθημερινό και έτσι πώ έγινε. Ε, Σιγά σιγά το σημάζεψα να είναι πρώτα απ' όλα λειτουργικό το αυτοκίνητο. Δηλαδή του φτιάξα τα φρένα του κατευθείαν εννοείται. Το έβαλα κάτι ζαντολάστιχα προσωρινά ε, αλουμινίου 14 με πιο φρέσκα λάστιχα. Ε, βουλκανιζατερά τώρα δεν θα έβαζε ένα ζαντολάστιχο. Ζάντες αλουμίνιου που δεν ήταν στο βασικό εξοπλισμό. Δεν ήταν στο βασικό εξοπλισμό. Ε, μετά έφτιαξα κάτι ζάντες εγώ, σιδερένιε, φαρδιέ, πάλι 14, τι οποίε τις κράτησα μέχρι εδώ και 1,5 χρόνο πριν, μέχρι που 15 15. Και τα αυτοκίνητα κυκλοφορούσα συνέχεια. Πήγαινα από εδώ, από εκεί τι βόλτε μου, τι εκδρομέ, τα ταξίδια, τι διακοπέ. Δεν με ένοιαζε. Οι φίλοι μου με το μεταξύ. Ταξίδι... Με αυτό το μοτέρ που έχει γελάδια. Ναι, 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 ναι. Το κράτησα σκέψω από το 18 και άλλαξα το μοτέρ πριν δύο χρόνια περίπου. Τρία χρόνια το κράτησε. Τρία χρόνια. Έχει ε, πολύ λαδάκι. Πιο Μουλ. πολύ από το rx 8 του Μάνδαλου. Σκέψω ότι ε, υπήρχαν περιπτώσει που δεν έπαιρνε μπροστά γιατί ήταν το μπουζί. <laughs> μουσκεμα <laughs> ναι. Να σημειωθεί αυτό εδώ. Να σημειωθεί εδώ. Δεν ξέρω αν μα βλέπουν. Ναι. Αν μα βλέπει το Τούγκε Γκρι που το μαμά κορόλα που λέμε και τέτοια. Ναι, φίλο μου δεν το άφησε πουθενά. <laughs> Κοροϊδεύουν τα rx 8. Δεν μ' άφησε πουθενά όμω. Δεν μ' άφησε Ούτε το rx 8 αφήνει. Είναι Τίποτα έβγαζα τα μπουζί, τα καθάριζα. Μέσα τα ίδια μπουζί, όχι καινούρια. Έβγαζα έτσι. τα κουμπουζί, τα καθάριζα, τσουπ πάλι μέσα. Ναι, ναι, παπ, έτοιμο. Τάκηγα λίγο. Είχα έτσι. ένα ειρδό από πίσω, ήρθα τα καθάριζα, τα βάζα ξανά μέσα και ήμασταν κομπλέ. Αυτό άρχισε να συμβαίνει μετά από δύο-τρία χρόνια, αφού το περπατούσε το, το, αυτοκίνητο. Παρ' όλα αυτά δεν είχε κάτι, κάτι άλλο. Αν ένα, ένα, ένα τιμόνι είχα αλλάξει, είχα βάλει ένα πιο μικρό τιμόνι. Αυτό το τιμόνι είναι σχεδόν όσο είναι το αυτοκίνητο που, από χρονολογία. Το έχει ο πατέρα μου στα δικά του αυτοκίνητα. Αμάνα, μανα, μανα. Ναι. Να αυτό πούμε ότι είμαστε η οικογένεια με το Ιώτα. Αν όχι το Ιώτα, Ιαπωνικά. Δεν υπάρχει κάτι εκτό Ιαπωνία στην οικογένεια. Είτε είναι μηχανάκι, είτε μηχανή, είτε αυτοκίνητο. Σιγά-σιγά έφτασε εδώ που έφτασε. Έφτασε εδώ που έφτασε. Πού ακριβώ έχει φτάσει το αυτοκίνητο. Να πούμε ότι ναι. το δείξαμε στο στο το που είχαμε κάνει. Έχει μπει μοτέρ. Μοτέρ 4-Age 16 βάλβιδο. Αμάνα, h Ατμόσφαιρα, for ατμόσφαιρα, age. έτσι, έτσι. Ε? Πατά στον Κυβικά και πόσα άλλο δηλώνει. Κοίταξε, κυβικά τα στάνταρ είναι 1600. Ναι. Ε. Ξέρουμε. Τώρα άλογα αυτά βγαίνουν 125. Τώρα ζουν τα 125. Έχει γεννήσει κανένα και είναι λίγο παραπάνω. Είναι μαμάθε να μα πει, δεν φοράει καθόλου τίποτα πράγματα. Ε, επειδή το μοτέρ το πήρα έτοιμο. Δεν μια εξάτμιση δεν έχει, α πούμε. Έχει ένα χταπόδι. Ναι. Εξάτμιση φοράει η εργοστασιακή. Μεγαλύτερη ναι. διάμετρο, βέβαια, αλλά κανονικά με τελικό, με μεσαίο καζανάκι. Δεν ακούγεται, δεν κάνει φασαρία. Okay. Ένα φίλτρο φοράει και μετά λίγο με τα ρεύματα. Ο προηγούμενο ιδιοκτήτη είχε κάνει κάποιε δουλειέ. Το είχε κάνει σωστό. Ναι και πιστεύω ότι είναι πολύ καλό για τη χρονολογία του και για τα κυβικά του και για τα λογά του είναι πολύ δυνατό. Και να, σύμ... σε πώς... να, πούμε ότι είναι 930 κιλά το αυτοκίνητο full ντυμένο. Απαντάει μαλάκα πριν το ρωτήσω. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που... Τι θέλεις πάλι ρε. Ε, τι θέλεις. Να εκεί... Εκεί εδώ είμαι τέλεια. Εντάξει, εφόσον, κοίταξε, εφόσον τώρα είμαι τέλεια, σύμφωνα ε. με το Θωμά, στο κάτω. Δεν θα μα ξαναδιακόψει. Δεν θα ξαναδιακόψει. Εντάξει, θα μα διακόψει γιατί θα κουνθώσει λίγο πάλι. Εντάξει, εντάξει, δεν, πειράζει, δεν πειράζει, δεν Μην πιαστεί κιόλα. <laughs> Πετώ, θα είχα πετώσει. πετώσει. Οπότε έχουμε ένα μοτεράκι που ουσιαστικά ε, μπορεί να κάνει drift, μπορεί να σου προσφέρει αυτό που θέλει από αυτό το αυτοκίνητο, να ανέβει το βουνό ή να driftάρει. Μπορεί. μπορεί. Με μπορεί προσπάθεια. Δοκι, δοκιμασμένα. Δοκιμασμένα από άλλα, αυτοκι, από Γιατί άλλα αυτοκίνητα. Γιατί εγώ κάτι άλλα μαμά κορόλα που δηλώνουν στο του γκέγκρι μαμά κορόλα κτλ. Πάνε στα δυναμόμετρα και βγάζουν 207 άλογα. Α, δε, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μην με ρωτά εμένα για τέτοια. Δεν τα ξέρω. κανεί με 16 έχουν δίλητρα. Ποιο. Ε, και στην Ελλάδα και έξω. Ποιο στην Ελλάδα με 16 με, με, με τουρμπίνα, εντάξει, εύκολα. Σε, με μοτέρ με, σε το δικό σου. Ποιο έχει μοτέρ με, σε το δικό σκέψω σου. Σκέψω ότι υπάρχουν στην Ελλάδα σαν το δικό μου 4K με κολλημένο διαφορικό και βγάζουν μια πίστα όχι άνετα. Ποιο. Με πόνο. πόνο. Ποιο. Κοίταξε, στο, ε, στο δεν έχει τρέξει. Ποιο! Είναι ένα παιδί ο Ηλίας που έχει ένα 4K με κολλημένο. Okay. Στη Σπάρτη νομίζω και Ο... πηγαίνει. Ωραία. Οπότε αυτό το μοτέρ μπορεί να σου προσφέρει αυτό ναι, που Εντάξει, Εννοείται συμπληκτικές, τιμονιές. Ναι, εντάξει, μιλάμε ναι, για καρτόπιστες ναι, τώρα ναι, μικρές, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία. Οπότε θα, για αυτό, προς αυτήν την κατεύθυνση Εννοεί. οδεύουμε. Mm -hmm. Θα το δοκιμάσουμε, δηλαδή, θα αυτό πούμε, το πράγμα. Θα μπούμε. Θα θα ναι. Οπότε, όπω είχαμε πει στο βίντεο τότε, Πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα ναι. για να μπορέσει το αυτοκίνητο να την Το βασικότερο βήμα ήδη έχει γίνει και ένα από τα πιο ακριβά, ναι. το οποίο ήταν η ανάρτηση του ακριβώς, αυτοκίνητου. Ακριβώς. Έτσι. Ε, είχαμε δείξει κάναμε κι άλλο βίντεο από τότε εδώ μέσα στον καράζ που κάναμε, είχαμε κάνει unboxing τότε την Super Duper Coil Over που έχει το αυτοκίνητο. Ακριβώ. Η οποία είναι μια ανάρτηση BC, BC για αε 86. Άλλα, η Α186 αλλά τη βάλαμε εμεί στο κορόλα μα. Η οποία με πατέντε μπήκε στο. Ναι, πατέντε όλα είναι ε, μπολτών, όλα είναι βιδωμένα πάνω. Ούτε κόψε ράψη ούτε τίποτα. Τέλεια. Μπήκε η ανάρτηση Μπαϊάκι Ζέρο Ακριβώς. στο αυτοκίνητο. Χαμήλωσε και όλα έγινε, έγινε, πάρα πολύ ωραίο. πολύ ωραίο. Και πολύ ωραίο οδηγικά. Ναι. Μα έχει πεθάνει στα story από τότε ο Κάθε απέναντι και το βγάζει. Έτσι. <laughs> Όχι σε κάποιου άλλου που τα χαμηλώνουν με Photoshop. Που τα πάντα βγάζουν φωτογραφία και τα χαμηλώνουν σε Photoshop. Κροπάρουν τα αμάξι και το ρίχνουν. Ναι. ναι. Τα... Υπάρχουν και αυτοί οι τύποι. Θα στο γυρίσει τώρα αυτό, ξέρει. Ε. Τι Θα νοήθεις. σε περιμένει στη γωνία τώρα αυτό Έχει πάρει το κατάλληλο ύψο στο αυτοκίνητο. Έχει, Έχει πάρει την ανάρτηση. κατάλληλη σκληρότητα. Ακριβώ. Έχουν μπει φρένα μεγαλύτερα μπροστά. Α, ναι, άλλαξε ε. και φρένα. Ε. Τι φρένα έβαλε. Έβαλα 2,66 διάμετρο δίσκο. Πριν φορούσε 2,28 να φανταστεί εργοστησιακά, με μονή, με μονή δισκόπλακα. Τώρα, ούτε καν αεριζόμενη. Ούτε okay. Και σκέφτηκα εφόσον ε, αύριο μεθαύριο θα θέλω να αλλάξω μια δισκόπλακα ή ένα τακάκι, δεν θα μπορώ να βρω τίποτα. Γιατί όντω δεν υπάρχουν. Ε. Γιατί αναγκαστικά έπρεπε να βάλω ΑΕΠΣΟ 86 φρένα που δύσκολα βρίσκει. Σου. Τα φρένα είναι ΑΕΠΣΟ 86 τώρα Τα φρένα πάλι. τώρα ντρέπουμε να το πω τι είναι. Γιατί? Γιατί δεν είναι από το ΙΟΤΑ ΙΑΠΟΝΙΚΟ, είναι από ευρωπαϊκό αυτοκίνητο. Για πες μας. <laughs> είναι από Η, η δαγκάνη είναι από Citroën 10 16. Ναι, και η δίσκη είναι από Peugeot 206 SE. Τρέπομαι που το λέω, αλλά εντάξει. Εντάξει, γαλλικό. Έπαιξε γαλλικό. Λάξι, καλή, φίλες, ε, ναι. Εντάξει, οι Γάλλοι είναι καλοί, φίλες, στα συστήματα πέδησης. Εντάξει, μας βοήθησε πάρα πολύ το offset του δίσκου. Δηλαδή, ήταν κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά που μας βοήθησαν και πλέξαμε αυτό το setup. Γιατί και να μπορώ να βάλω και 14 ζάντες, θα φοράω 15 οστε ώστε να μπαίνουν και 14 αλλά και να φτιάξουμε βάση ώστε να πατήσει και η δαγκάνα σωστά και ο δίσκο, δηλαδή να γίνει λειτουργικό χωρί κόψε, ράψε, κόλλα, κάνε. Όλα είναι βιδωμένα πάνω. Άρα έχουμε πολύ καλό στήσιμο στο αυτοκίνητο ναι, πλέον. Ναι. Έχουμε πολύ καλό φρένο στο αυτοκίνητο πλέον. Ναι. Δεν έχουμε κολλημένο διαφορικό στο αυτοκίνητο δεν, πλέον. Δεν έχουμε κολλημένο διαφορικό, όχι, όχι. Και δεν έχουμε και τιμόνια επίση. Δεν έχουμε και τιμόνια. καλά. Αλλά, κίνητο, αλλά. Και δεν έχουμε και υδραυλικό χειρόφωνο. επίση. Όλα μάνι... αυτά θα, θα γίνουν, Ναι, είναι. Ε, αμέσω, αμέσως εγώ πρόδωσα όλα το. τέλο πάντων το, το, το to do list, α πούμε, που έχουμε να κάνουμε ε, από εδώ και στο εξή το αυτοκίνητο. Οπότε με λίγα λόγια, από εδώ και στο εξή, εφόσον ο προσανατολισμό σου είναι το drift είναι. ή έτσι μα λε τουλάχιστον και δεν μα κοροϊδεύει και δεν μα τρώει το χρόνο εδώ πέρα. Ναι, 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 ναι. Ε, γιατί το ξέρω να... ότι αυτά τα λε τώρα εσύ για να με μπριζώσει παραπάνω. Το ξέρω για ποιο το κάνει ε, αυτό. Ε, ναι, άμα δεν ήταν αυτό ο προορισμό, θα είχαμε κλωτσιέ. Θα είχαμε πετάξει έξω από το. Ουστ, έξω από το. Παίρνει έξω. Πώ λέγανε στο σχολείο. Πέρασε έξω. Πέρασε όχι, έξω. όχι, όχι, θα κάτσω εδώ φρόνιμο. Θα κάτσω φρόνιμο και θα, Ωραία. Λοιπόν, θα λοιπόν, οπότε, αυτό που είπαμε. Στα άμεσα σχέδιά μα, ναι. τι έχουμε. Διαφορικό κόλμα. Λοιπόν, κόλλημα. Διαφορικό, δεν κοστίζει, α πούμε. Δεν κοστίζει. Πολλά. Θα κολλήσουμε το μαμά διαφορικό από το 4K. Το βήμα α, του βολεύει. Νομίζω είναι 3-9 από ό,τι θυμάμαι. Είναι λίγο μακρύ. Είναι 3, Πρέπει να 9. πάμε σε κάτι πιο κοντό. Ναι. Ε, άμα βρω από α86 νομίζω ότι είναι πιο κοντό. Δεν μου άρεσε το άμα μπροστά. Ε, εντάξει, το. Ναι δεν είναι. Ναι, Πώς να δε... το αντικαταστήσει με ένα θα. Θα βρούμε. Δύσκολα εσύ αλλά θα βρούμε. Κάτι θα κάνουμε. Οκ. Okay. Αλλά μέχρι τότε θα κολλήσουμε το μαμά. Ναι. Γιατί έχω, έχω ακόμα ένα διαφορικό. Οπότε και να σπάσει αυτό υπάρχει από πίσω ακόμα ένα. Οκ. Okay. Ε, επειδή εμένα πίσω φοράει ταμπούρα, δεν έχει δίσκου και δαγκάνε. Θα κάνουμε πατέντα να βάλουμε και πίσω δισκόφρενά. Από ε, τι, ε, από Citroën ή από Ρενό αυτή τη στιγμή. Από φορά? ό,τι μα βολέψει. Okay. Θα κοιτάξουμε να βάλουμε από okay. Ιαπωνικό πίσω για να το μοιράσουμε λίγο. Εντάξει. Με διπλή δαγκάνα για χειρόφρονο. Δεν χρειάζεται διπλή δαγκάνα. Ε, εντάξει, λίγο έτσι. Εφέ και λίγο εφέ. Περιτάξω. Όχι, λε. Ναι, 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 Απλά δεν ναι. θέλω να είναι στην ίδια τέτοια ρεσί. Να είναι το φρένο μαζί με το χειρόφωνο στην ίδια διαδρομή. Υιόντας. Για σένα καθόλου. Εντάξει. Το βλέπουμε. Υπάρχουν και δυνατά αυτοκίνητα που τρέχουν drift. και. Ναι. Αντώνη, δεν έχει βγει. Αυτό, δημιουργία αυτό δημιουργία, ναι, ναι, ναι. Μην ναι, ναι. ναι, τρελαίνει. Το, 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 και... το μοναδικό ας πούμε, μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορεί να φρενάρει την ώρα που σέρνει με τρευγμένο χειρόφωνο. Αυτό ναι. δεν το, δεν το, είναι πολύ σπάνια περίπτωση. Απλά πάλι μπορεί να φρενάρει. Απλά όταν είσαι με χειρόφωνο και τσιμπήσει λίγο το φρένο τραβάει το. μπορεί να σου τραβήξει και το χειρόφωνο μπροστά. Εντάξει, είναι κάτι που δεν θα σε απασχολήσει γιατί εσύ θα είσαι τέρμα και συμπλέκτη, σε Δεν συλλέκτη, θα χρησιμοποιήσεις φρένο. άλλο, ναι, ναι. ναι. Οπότε, ναι, αφήνουμε στην άκρη το διαφορικό ναι. και το χειρόφρονο το οποίο εκεί θα χρειαστεί κάποιο budget. Ναι. Χρήματα, συν το χειρόφρονο, τρομπάκια, σωληνάκια κτλ. Ναι, ακριβώς, Απλά δεν γίνεται να κάνεις drift χωρίς χειρόφρονο. Αυτό, αυτό, χωρίς τη μόνη μπορείς να πας στην πίστα. Ναι. Όχι ενώ χωρί τη μόνη χωρίς τη μόνια <laughs> να στρίβει <laughs> πολύ η ρόδα ε, χωρίς υδραυλικό χειρόφρονο ε, και κολλημένο, δια... Χαρα... διαφορικό δεν, δεν κάνει τίποτα χωρίς χειρόφρονο μπορείς να κάνεις παντηλίκια αλλά είναι επικίνδυνο ναι. αν δεν έχει χειρόφρονο να διορθώσει και τέτοια Μπορεί να φας κανένα μούτρο και να... Αν και στο Τούγκε τα χειρόφρυνα τα αποφεύγουν από ότι υπάρχει τώρα τελευταία. Κράζουν τους χειροφρυνεδάκηδες, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Δεν λέμε ονόματα, αλλά ειδικά κάτι το γιοτάκηδες τα λοιπά κράζουν που... Τραβάνε και διορθώνουν ε, ναι, Κάποιοι που κάνουν drift με 100 άλογα συμφωνώ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τι ελά. Τι έγινε, Θωμά. Τι ελά. Δεν είναι αλήθεια. <laughs> λοιπόν, όχι, κοίτα το χειρόφρενο. Μια και το ανέφερε, χρειάζεται. Κι εγώ, άμα δει το 36 δεν τραβάω πολύ χειρόφρενο. Ε. Βασικά, ελάχιστο. Εξαρτάται. Ναι, το χειρόφρενο είναι κάποια σημεία που δεν γίνεται χωρί χειρόφρενο και είναι κάποιες άλλες περιπτώσεις που είναι υπερβολή το να τραβάς χειρόφωνο εκεί πέρα. Εντάξει, σου προσφέρει κάποια έξτρα ασφάλεια σε μια διαδρομή που δεν την ξέρεις ή που θες να κόψεις λίγο την ταχύτητά σου για να ενώσεις κάτι που δεν φτάνεται. Ε, τέλος πάντων, είναι πολλές οι χρήσεις του χειροφρένου βασικές, αλλά η υπερβολική του χρήση σε σημεία που δεν χρειάζεται και είναι περιττή είναι θέμα προσυζήτησης και, και κραξίματος στο του γκεγκρίσι. Ακριβώς. Ωραία, αυτά όσον αφορά το χειρόφρονο. Τώρα με τα τιμόνια τι ακριβώς ε, θα κάνετε. Ε, υπάρχουν και έτοιμες λύσεις, αλλά κοστίζουν. Ναι. Και υπάρχουν και οι ψιλοπατέντες. Κόψε άκρο και... Ε, κόβεις ψαλίδι, φαρδένεις ψαλίδι. Κλασικό μακραίνεις ψαλίδι. Ακριβώς. Και κόβεις άκρο το σημείο που πιάνει το ακρόμπορο και το κοντένεις. Α, μπράβο. Και πιάνεις το, πιάνει το ακρόμπορο με το άκρο και το κοντένεις αυτό. Ε, εννοείται είναι. ότι υπάρχουν λύσει λύσεις έτοιμες ε, aftermarket προϊόντα τέτοια αλλά το κόστος είναι, είναι, μεγάλο ειδικά για τέτοια αυτοκίνητα που δεν βρίσκεις ανταλακτικά ε, ανταλλακτικά και δεν βρίσκεις και εταιρείε aftermarket που μπορούν να βγάλουν διαφορε διάφορες ποιότητες αναγκαστικά υπάρχει μία-δυο λύσεις που και οι δύο είναι ακριβές οπότε οι περισσότεροι... Ποιε λύσεις υπάρχουν? Ε? Ε, υπάρχουν εταιρείε όπως είναι η Ταύτρια Δεν που, την ξέρω Ναι, είναι μια εταιρεία Τι βγάζει εκεί το ολόκληρό. Ναι, που σου βγάζει σαλίδια ρυθμιζόμενα okay. με μπίλιε yeah. και σου βγάζει και το μπρατσάκι γωνία Σάκερμαν το οποίο έχει full τρύπε επάνω για να μπορεί να ρυθμίσει ακριβώ πώ το θε. Ενώ αλλιώ πρέπει να κόψει okay. το εργοστασιακό. Εντάξει, αυτά χρειάζονται τώρα σε, και σε πολύ δυνατό αυτοκίνητο. Αν το κάνει δυνατό. turbo yeah. Τουρμ, και. Ναι, ναι. Αλλά και πιστεύω και ακόμα και κολλημένο να είναι. Ε, δεν νομίζω να έχει τόσο πολύ θέμα μα ακολουθεί σωστά. Ωραίο είναι το, τα, τα φτιαχτά άκρα αλλά δεν έχουν τόσο καλή οδηγική συμπεριφορά. Α ε. πούμε, το άκι που είναι έτσι δεν είναι τόσο καλό οδηγικά. Στρίβει πολύ, αλλά μπορεί να μαγκώνει στα τέρματα. Κάνει δηλαδή ε. Ε, στη συμπεριφορά, δεν είναι, σε δυσκολεύει. Δηλαδή, άμα. Οδη... Τώρα δεν έχει οδηγήσει για να καταλάβει αυτοκίνητα με πιο ωραία συστήματα. Είναι πιο, πάνε πιο άνετα, έχετε, πιο ασφαλή. Έχετε πιο... επαναφορά μόνο του, τη μόνη κατευθείαν. Ναι, είναι πιο, πιο σωστό, πιο ωραίο. Εντάξει, και θέλει και πολύ μελέτη έτσι, ναι, ναι. σε αυτό το πράγμα, άμα γίνει τέτοια δουλειά. Δεν είναι κόβει απλά κοντένι. Oh, oh, όχι, όχι, Εγώ θέλει να φανταστείς πολύ μελέτη, ε, λοιπόν. ότι αυτοκίνητο το δικό μου βρίσκω στι πίστε. Πηγαίνω πιάνω κουβέντα με του ιδιοκτήτε. Μου έχουν, έχουν πει πολλά πράγματα. Αυτό είναι το καλό. Ότι ό,τι γνώσει έχει ο καθένα τι μεταδίδει δεν τι κρατάει για τον εαυτό του. Είναι τέτοιοι το γιοτάκι. Το γιοτάκι δεν είμαστε τέτοιοι. Όλοι είστε τέτοιοι. Υποστηρίζουμε ένα τον άλλον. Έτσι πάει. Ναι, αλλά mm. απλά όλους όλου του υπόλοιπου. Α, δεν ξέρω. Έχετε, έχετε ε, 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 Ξέρει τι γίνεται με του το γιωτάκιδες. Είναι οι καινούργοι χοντέοι. Το γιώτα μόνο και τίποτα άλλο. Ε, τι όχι. Εσύ γιατί, ε, γιατί είσαι και εσύ το γιοτάκι, γι' αυτό το λε αυτό. Αλλά έχει μπεμβέ. <laughs> από ανάγκη βέβαια. <laughs> <BMW. laughs> Κοίταξε καλά. Κοίταξε τον μπεμβέ εδώ που τα λέμε είναι. Ναι, ρε, πλάκα κάνουμε. Ρε, χάσε ανάγκη, ανάγκη, τώρα εννοείται πλάκα ανάγκη. κάνουμε. Όλα... Η όλα λύση όλα είναι όμω. Η έσχα τη <laughs> λύση. Ναι, στο διάλογο που είναι η λύση. Μια χαρά. Βασικά συμφωνώ είναι η έσχα <laughs> λύση. Έστε, έτσι. και εμένα τώρα μου έλεγε ένα πιτζηρικά ότι θέλω να ασχοληθώ με τον τριφτ. Ακόμα κι εγώ ο ίδιο, αν δεν είχα την τρέλα να δω το Toyota να τριφτάρει και έλεγα ότι θέλω να μπω απλά πίστα, δεν μοιάζει με τι αυτοκίνητο, θα έπαιρνα ένα 36 άρι. Μήπω ο Σοκράτη ε, Μας μα προετοιμάζει. Δεν σε προετοιμάζω καθόλου. Θα yeah, μπει, <laughs> θα μπει πρώτα το Ιώτα πίστα. Ναι. Yeah. Θα του πιω το αίμα το, το Ιώτα. Και όταν θα πω ότι κάτι, το Ιώτα άστο στην άκρη το λυπάμαι. Θα πάρει ένα άλλο το Ιώτα, σπου... γιατί εδώ θα πετάξω ένα. Ένα άλλο, Entax. μια άλλη πληροφορία που θέλω να μας μιλήσεις και γι' αυτό, yeah. διότι yeah. υπάρχει και ένα δεύτερο ίδιο. Υ υπάρχει ένα δεύτερο ίδιο, το οποίο είναι full εργοστησιακή μορφή. Ο Μάσκανή έτσι τι εννοεί. Εντάξει, το άλλο είναι ανταλλακτικά. Είναι σασί, σκέτο. Είναι σασί. Το πήρα μαζί με το κόκκινο. Το... Ήτανε μαζί. Πρόσεξε, γιατί κάτι καρότσε που είναι πεταμένε έτσι σκέτε. Εδώ ο... στο Ζεφουγκάρα του βρίσκουν. Ε, Πώ το λένε, Βρίσκουν απεινιδωτοί. Άμα θέλει Έρχεται ο... Οθο... Α... κάποιο και τα αναστέλει. Α, α, άμα θέλει ο Θωμά να πάρει το, το μπλε εκείνο εκεί και να στο κάνει ό,τι θέλει. Αλλά και σου κάνει δώρο αυτοκίνητο. Τι, δεν θε. <laughs> πάμε στο χωριό να το πάρουμε, πάμε να το φορτώσουμε. Πού, ναι. έχει έχει ρόδε, ναι. Εντάξει. Α, τι άλλο θε. Έχει και ρόδε. Έχει και ρόδε. Οπότε έχει και δεύτερο αμάξι. Ναι, έχω ένα ακόμα το Toyota. Πάλι KY70. Ε, τρίτη γενιά. Ναι, τρίτη γενιά εννοείται. Δεν παίρνουν παλιά αυτοκίνητα. Παίρνουν μόνο καινούργια. Έστω το διάλογο. Το οποίο εκείνο εκεί είναι 1500 κυβικά. Είναι 5K κινητήρα. Που yeah. σου είχα πει ότι βγαίνει 4K και 5K. Okay. Ε, έχει air condition. Εργοστηριακό. Air, 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 air condition. ναι κλίμα. Air er Όχι, κλίμα. Βγάζει κρύο. Βγάζει Έχει, Παίρνει φρέον μέσα. Τα πάντα, τα πάντα. Ε, να σου πω την αλήθεια: το πήρα πέρυσι το καλοκαίρι. Το έβαλα φρέον εδώ δω άμα δουλεύει. Αλλά είχαν, είναι σάπια τα σωληνάκια και έχανε από παντού. <laughs> Οπότε φέτο το καλοκαίρι. <laughs> Αυτό δεν το πιστεύω. Φέτο το καλοκαίρι θα, θα φτιάξουμε και θα πηγαίνουμε παραλία. <laughs> θα το σενιάρει και θα παίρνει εκείνο. Ναι, ναι, ναι. Παραλία και? με κορόλα, με air condition. Όχι νυχτά, παραλία. Παραλία <laughs> με μαμά <μάμα>, κορόλα. Έτσι. <laughs> και θα ράβει. Ε, και full μαμά, ε. Full, okay. Full, 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 μαμά. Τίποτα. Μόνο ένα το σετάκι ζαντολάστιχα που είχα στο δικό μου τα μάξι 14 τι έβαλα εκεί. Μόνο, και, μόνο, αυτό έχω πειράξει. Έτσι θα ξαναβγάλει όμω. Γιατί για τον τρίφ θα χρειαστεί έξτρα ζάντε. Έχουμε, έχουμε και 13 άρε έχουμε πολλέ. Έχουμε. έχουμε, έχουμε πρίκα. Μην άγχονε. Ωραίο. Μην άγχονε. Οπότε θα παροπλήσει εκείνο, θα παροπλήσει αυτό και θα κάνει εκείνο. Yeah. Αυτό πρέπει να κάνει τώρα. Να έχει ένα για την πίστα και ένα Κοίτα, για, για το. Πίστα, θα βάλω, θα βάλω το. Για το σουλάτσο. Το κόκκινο, άμα θα βάλω πίστα. Το κόκκινο ε, θα είναι. Ναι, πίσω, αυτό ναι, λέω. Το ναι. κόκκινο θα κάνει. Ναι, ναι, ναι. ναι εκείνο, εκεί θα είναι Και εκείνο, το... εκείνο τι χρώμα είναι. Δεν λευκό, μας είπες. λευκό. Είναι... Oh, ε... λευκό. Είναι λευκό. είναι τα χρώματα τη Ιαπωνία. Τα πήρα έτσι, κατάλαβε. Τώρα προ τα πού να μου τζώσω. Προ τα εκεί που είναι η κάμερά του, προ τα το πού να μου τζώσω. Ε... Ναι, είναι λευκό εκείνο εκεί. Ωραία, οπότε παροπλίζει το κόκκινο, το κάνει για πίστα. Ναι για πίστα. Όχι ότι θα πέσει κοψεράψε και έτσι και τέτοια. Ναι, ναι. Απλά θα Κετάξε, κολληθεί διαφορικό. Αυτό είναι το, το μόνο βράδυ. θέμα μου. Είναι το διαφορικό, αν κολλήσει διαφορικό, που δεν θα μπορώ να το κυκλοφορήσω. Όχι, κυκλοφορεί το αυτοκίνητο καθημερινά με κολλημένο διαφορικό, αλλά είναι τα όπω ξέρει. ξέρεις ε, δεν είναι και πολύ ταλαιπωρή. Ε, ε Έχει οδηγήσει ποτέ αυτοκίνητο με κολλήματα. Όχι, διότι. δεν έχω οδηγήσει. Ε, τότε πώς ε, και τότε πώ ξέρει και λε ότι είναι ταλαιπωρή. Όταν βλέπει όμω ένα αυτοκίνητο να κάνει μια επιτόπια στροφή και να κάνει. Κ, 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 να σβάλει τα κόκκινα. Σε παρακαλώ. Σε έχω για σοβαρό παιδί. Ναι. Σε έχω, σου έχω... έχω πει χιλιάδε φορέ δεν θα είσαι μπουνταλά. Ναι. Άκουσε με λίγο. Ναι. Ποιο σου είπε, αφού σου δεν έχει οδηγήσει, πώ λε ότι είναι ταλαιπωρή το, το κολλημένο διαφορικό. Εντάξει. Δεν... Εγώ προσωπικά δεν έχω οδηγήσει, αλλά από κουβέντε που έχω ε, ακούσει ή έχω ψαχτεί. Άκουσε. Όταν διαθέζομαι. θα πατά τον καζάκι θα βλέπει και θα έρχεται το ναι, έτσι ναι, ναι, ναι. δίπλα. Ναι, ναι. Δεν θα σε ενοχλεί καθόλου το ούτε του γκουμπ γκουμπ γκουμπ. Αυτό που λε ισχύει. Δηλαδή τώρα ζορίζομαι που καμιά φορά θέλω να κάνω ένα απαντηλίκη. Ναι, μεν θα το κάνει. Ειδικά ε, τώρα που έβαλα κάνει. την ανάρτηση θα είναι λίγο ελεγχόμενο, αλλά δεν θα κάνει αυτό που πιστεύω θα κάνει με κολλημένο διαφορικό. Δηλαδή το αυτοκίνητο θα αλλάξει τελείω τη συμπεριφορά του προ το καλύτερο ό,τι αφορά θέμα drift και παντηλίκη. Σε θέμα οδηγική συμπεριφορά, δεν ξέρω πώ κατά πόσο θα αλλάξει. Θα σου πω εγώ κάτι. Θα είναι μέρα με τη νύχτα. Όταν θα κολλήσει το διαφορικό στο αυτοκίνητο και θα βγει, θα κάνει μια βόλτα και θα κάνει τρει-τέσσερι μπάντε αριστερά-δεξιά, ξέρει τι θα πει. Τι μαλάκα ήμουνα τόσο καιρό. Αυτό θα πει. Εντάξει. Σε κάθαρα. Θα γίνει το καλοκαίρι. Όπω είπα εγώ όταν έβγαλα Τεοπά. Τεοπά. Ναι, και περνάω τα διόδια. Α, το e-way. Η ναι αυτό. Ναι, αυτό. Ναι. Έτσι είπα. Τι μαλάκα ήμουν τόσα χρόνια. Ισχύει, αυτό ισχύει. Ε, αυτό δεν ήταν διαφημιστικό μήνυμα. Όχι, όχι. Το προσπερνάμε. Κόψε το, κόψε ε, Οπότε ετοιμάζουμε το άλλο αμάξι. Έχουμε, εφόσον έχουμε και αυτή την εναλλακτική. Ναι. Μαλάκα τι άλλο θέλει. Έχει το... δύο. Έχω ένα δύο. για το δρόμο και ένα για να το χαλάσει. Και άλλο άμα θα βρω θα το πάρω. Αν ο ο... 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 θε κοντινό να με εδώ. Και άλλο άμα θα βρω θα το πάρω, είπε. Κοντινό, έπεσε εκεί πέρα. Μην αφήσει κανένα άλλο για να πάρει κανένα άλλο. Θα πάρει ολο αυτό. Ναι. Να δω πότε θα πάρω αυτοκίνητο λίγο πιο καινούριο, αλλά εντάξει. Είμαι... Έχουμε ακόμα χρόνια μπροστά μα. <laughs> Έχουμε... Δεν έχει πάρει αυτοκίνητο ακόμα. Ε, παίρνω το αδερφού μου. <laughs> <laughs> εντάξει, τώρα που έλειπε, κανένα μήνα που έλειπε. Εντάξει, ήμουν με το κορόλα. Okay. Έχει και τη μηχανή. Ε, έχω και τη μηχανή, η οποία και αυτή είναι καινούρια. <laughs> ναι, καινούρια. <laughs> Πολύ καινούρια. Η ίδια χρονολογία με το Δεν Corolla. έχει περάσει ακόμα το πρώτο τη κταίω. Τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Ούτε άλλα γκυλαδιών δεν έχω κάνει. Ε, ναι, ναι. Τώρα, ναι, τώρα ναι, ναι. στρώνει. Ο... Είμαστε old school, είμαστε old school. Οικογενειακό, είπαμε. Όχι, οικογενειακό. Ωραία. Μπράβο. Οπότε. <σκυρίζει> ο κόσμο περιμένει. Εξής, η απορία που θα του δημιουργηθεί αυτό το βίντεο, να πούμε ότι εννοείται γράφτε τα σχόλιά σα από κάτω. Δεν σα απαντάμε. Μπαίνει σου κράτη επί το που σα απαντά. <σκυρίζει> 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 εντάξει, γράφετε ναι, γράφτε κλασικά τι απορίε σα από κάτω. Η απορία που δημιουργείται μετά από αυτό το βίντεο. Στον κόσμο είναι ότι ρε φίλε πότε, εντάξει, είναι διαφορικό έχει να κολλήσει. Για πες, πότε θα, πότε θα πάρει την απόφαση να ασχοληθεί. Γιατί εντάξει, δεν ξέρω. Κοίταξε, κοίταξε. Ωραία, ωραία. Θα σου πετάξω τον μπαλάκι τώρα. Πότε θα γίνει το επόμενο Drift Day στη Λάρισα. Oh, 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 oh. Για Ερώτηση για μεγάλε κοχώνε. Για μεγάλε για κοχώνε. Για για γιατί. Α τι, τι... δώσουμε ραντεβού τότε. θέλεις Όπα, yeah. τι, τι, τι έγινε. Α δώσουμε τότε ραντεβού. Αλλά, κα, τώρα αυτό που. Δεν θέλω να σε προσβάλλω τώρα. Γιατί? Και, γιατί ακόμα δεν ξέρει να οδηγά, δεν Εντάξει, πρέπει να μάθω κάπω όμω. Ε, ναι. Και τι θα μάθει το drift day. Γιατί? Που θα γίνεται μαλλιοκούβαρο, όχι, ρε φίλε. Πρέπει Ο... να πα σε μια πίστα μόνο σου. Ε, και μόνη ετάξει, μας. Και έταξε, και Θα πάμε σε μια, στην ίδια πίστα που θα γίνει το drift day στη Λάρισα. Ε. ε μα. Ε, δεν χρειάζεται να έχει drift day. Μπορούμε να πάμε και πιο. Θα πιο πάμε πέλη. ελεύθερα, ναι. Ε. Θα ε. κλείσουμε τι πόρτε να μην μπει κανένα. Να μην δει κανένα <laughs> τα κατακέ που θα φάμε. Να μην γίνουμε. Που θα φά. Ε, να πρώτο πρόσωπο. Ναι, εντάξει, εννοείται. Και... Ναι, άσχετο. Αυτό κάνουμε που λες τώρα, μαθήματα. αυτό που λες τώρα είναι παπαριέ. Γιατί. Ναι. Πότε θα άσχετα με τον drift date, πότε έχει σκοπό να ασχοληθεί να... τώρα, α το καλοκαίρι που θα ναι. βγάλεις βγάλει το άλλο αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Εντάξει, παιδιά, Εντάξει, ξέρετε, το καλοκαίρι το θα καλοκαίρι καλοκαίρι. κυκλοφορώ με τη μηχανή, θα κυκλοφορώ με το άλλο, με το άλλο τα μάξι. Με... Οπότε το καλοκαίρι πιθανό να δείτε παντηλίκη Θα δούμε, ναι, εννοείται. Σκέψου οτι ε... ότι από τώρα κάνω καβάντζα 13-14 λάστιχα. Αλήθεια. Εννοείται. Δυνατό ο Πού τα βρίσκει, μάλλον. Ε, μου κάνεις για ε, ε, μου τα δίνουνε, μου τα δίνουνε. Έρχονται ο... εκεί στο μαγαζί πού, και. Που τα παίρν, να πάρω τα παίρ... και εμείς. Πού, πού έχει τα να πάμε να πάρουμε κι εμεί. Πού τα παίρνω. Τα κρατάω για, για την πάρτι μου. <laughs> <laughs> Άρα έχει δώσει υπόσχεση τώρα εδώ πέρα. Έχει δώσει υπόσχεση. Έχει βάλει deadline, α πούμε, κατά κάποιο τρόπο το καλοκαίρι. Έλα, πιο κυπτή, πιο πού θε. Εδώ. Ε, είδε τι με κάνει, δεν τον αντέχω άλλο. Να αλλάξω. Σα αλλάξω. Βασίλη, κάτσε εσύ να παντά στα κουμπιά. Οχ, οχ, οχ. Κάτσα, σκάτσα. <laughs> ε, έχει δώσει τώρα ενώπιον εδώ όλου του κόσμου <laughs> που, που, θα δει αυτό το βίντεο, έχει δώσει υπόσχεση και deadline κατά κάποιο τρόπο το καλοκαίρι ότι θα κάνει drift. Ναι, θα κάνω drift. Πρόσεξε, γιατί ο κόσμο. Θα σου πω κάτι για τα παιδιά εδώ πέρα. Ε, ό,τι λέμε, τα θυμούνται. Ναι. Θα θυμούνται ναι. όλα ναι. και έρχονται και τα ζητάνε μετά. Ναι, Εννοείται, Και δεν δε σε συμφέρει. Δε σε, εδώ στην, στην, κάμερά μου κοιτάω, δεν σε συμφέρει σε κύριε. Λοιπόν, εκεί, ωραία, όπω κοιτάζει στην κάμερα, θα κοιτάξει το κάμερα. καλοκαίρι. Δεν σε συμφέρει το να το του απογοητεύσει. Θα Τέλο. Για πε το μία, αυτό. Το καλοκαίρι θα τριφτάρω. Oh. Θε να το, oh. το, κάνω και πιο αργό, slow motion. Oh. Ε? Ναι, Το καλοκαίρι θα τριφτάρω. Πω, 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 είχαμε δηλώσει. Και μιλάει λίγο σαν τον Αντώνη τώρα, ε. Λίγο σαν τον... Αυτός. Εγώ. Μιλάει λίγο σαν τον Αντώνη. Πάμε, πάμε και δεν πάμε έχει... Πάμε πίστα, θα μπούμε... Δε... Το αμάξι το έχει έτσι, κάνει έτσι, ακόμα έτσι, πρόγραμμα έτσι, και έχει έτσι, δηλώσει για λαμία, ας πούμε. Όχι, θα τριφτάρουμε το καλοκαίρι. Αφού μα για αυτό το λόγο φτιάχτηκε το αυτοκίνητο. Αλλιώ δεν θα καθόμουν να, να, επενδύσω τόσο πολύ για ένα αυτοκίνητο το οποίο θα το είχα μόνο για καθημερινή χρήση. Άντε, να σε δούμε. Γιατί, γιατί πολύ γιατί... με ρυθμού χελώνα πα και εσύ. Και... Ναι, με ρυθμού χελώνα, αλλά γίνονται σωστά βήματα. Εντάξει, γιατί... σωστά γίνονται, αλλά πολύ αργά, ρε, Γιατί μα έχει δείξει κάτι το παραμύθι με τη χελώνα και το λαγό, ε. Θυμίζει το βήμα, τα βήματα που κάνει, ναι. θυμίζει το βήμα στο φεγγάρι για τον άνθρωπο. Ναι, ναι κοίταξε όμω, κάνω σωστά βήματα. Ενώ άμα έτρεχα, μπορεί να μην έκανα σωστά βήματα. Εντάξει. Σωστά βήμα, τα σωστά βήματα κάνει γιατί τα δείχνουμε εμεί. Ναι. Οπότε πρέπει να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα για να μπορεί το αυτοκίνητο να τριφτάρει αξιοπρεπέστατα. Εντάξει. Μια και ανέφερα τη Λαμία προ ναι. λίγο. Ναι. Θα κάνει εμφάνιση. Ναι. Θα είσαι στη Λαμία εννοεί, μαζί εννοεί, μα. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Support crew. Εννοείται. Ό,τι χρειαστείτε εκεί πέρα. Αμάν, αμάν. Α, μάνα, μάνα. Α, θα σε πάρουμε για βουλκανιζατέρα. Ναι, ε. ε. Μια και εμπειρία. Θα, θα τη μάθω μέχρι τότε τη δουλειά. <laughs> θα τη μάθω μέχρι τότε. Θα, θα κάνουμε κανένα δύο-τρία τεστάκια. Να ψήνω δεν ξέρω, όχι να τρώω ξέρω. Δεν ξέρω να τρώω ξέρω. Να τρώμε ξέρουμε όλοι. Ε, εντάξει. Βασικά όχι, μαλακή είπα. Κάποιοι δεν ξέρουν ούτε να τρώνε. Πού πάει αυτό? Στο Θωμά. Στο Θωμά. Νομίζω να λήγει στον Αντώνη. Όχι, ωραία. Ο Αντώνη ξέρει να τρώει. Ναι, τι βλακίε που τρώει ο Αντώνη. Θα σκάσει μύτη εκεί πέρα με μπολάκια κτλ. Ναι, θα είμαστε θα είμαι. Ωραία, ωραία. Και μπορεί να έρθω με το κορόλα, ε το κορόλα Με το, Με το κορόλα. Με το κορόλα. Με το κορόλα. Θα πάμε το δομοκότα τάπα. Αμα, είναι του γκίστας. Να το είδες, είναι του γκίστας. Είναι, ε, είναι, πώς το λένε, ε, βαθύς πυρήνας. πυρήνας. Ναι, ναι, ναι. Όχι, πώς λέγεται το πυρήνας. Ε, πυρήνας. όχι πυρήνα. σκληρός, σκληρός είναι, είναι, σκληρός πυρήνας του Γκίγκρι. Για πες μας τώρα το βίντεο που που κάναμε σήμερα θα προσκαλέσει του ε, ε, τους δικού σου ε, στο να το ναι. Εννοεί... Είσαι... Είσαι... Πώς Πώ τα γράφει αυτά στο τον το στο group, ε, αυτού που σχολιάζουν πολύ. Κορυφαίο θαυμαστέ. Κορυφαίο θαυμαστή. Νομίζω κάπω έτσι το, το αναφέρει, ναι. Είσαι κορυφαίο θαυμαστή. Είμαι κορυφαίο θαυμαστή, ναι κράζει σε δεν... και χειροφανάκι. Από την δες ομάδα δεν είμαι ο μόνο κορυφαίο θαυμαστή, έχουμε και ακόμα έναν. Εντάξει, έχουμε και, το... έχουμε και τον, τον πρόεδρο. <laughs> <laughs> πρόεδρο θα τον βάλουν αυτό σε λίγο. <laughs> <laughs> θα του δώσουν τα, <laughs> <δώσω> τα, <laughs> τα κλειδιά. Θα του δώσουν τα κλειδιά, τα Θα τον βάλουν διαχειριστή να <laughs> εγκρίνει διαχει... πώ. <post>. Έτσι, έτσι. <laughs> oh. <laughs> Μάλιστα, ωραία. το καλοκαίρι θα βαφτεί το αυτοκίνητο κιόλα. Να το πούμε κι αυτό. Τι αναλαμπή ήταν αυτή. Ε, όχι, τίποτα. Ξεχάσαμε να το πούμε. Δεν το θα, το, είπα, το βάψεις. Ναι, θα το βάψω. Ε, κοίταξε, κοίταξα να φτιάξω πρώτα τα μηχανολογικά μέρη και τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου. Οπότε τώρα μένει μόνο η εμφάνιση. Οκ. Okay. Θα... θα το βάψουμε. Θα το βάψουμε. Θα το βάψουμε. Σε άλλα καθρέφτε. Α, ναι, ε, εντάξει. Του βάλαμε και του καθρέφτε. Τι ζάντε. Αυτά τα είχαμε δείξει ωραίες. στο. Στο ωραίες. το, βλόκο, το ναι, έχει ναι, δει. Ναι, Ωραίο, ειδικά τώρα που χαμήλωσε, σε η ναι, Ζάντα. Έδειξε. Ναι, έδειξε πάρα πολύ. Πώ το λίγο ανοιγματάκι τα φτερά. Βρίσκει. Τα άνοιξα. Τα μπροστά τα άνοιξα. Με τι, με μηχάνημα. Με ρόλερ, ναι. Ωραία. Τα πίσω δεν ανοίγουν με τίποτα. Και μου είχε πει ο Γελαδά ότι δεν πρόκειται να ανοίξουν με τίποτα τα φτερά τα πίσω και όταν δεν άνοιξαν με τίποτα. Γιατί Γιατί έχουν τρει λαμαρίνε από μέσα. Είναι πολύ δύσκολο. Τα και άσχετα από από την δεξιά μεριά είναι λίγο λίγο το φτερό, λίγο χτυπημένο, λίγο έτσι και Ω. έχει λίγο στόκο, λίγο τέτοια φάση. Ξέρε παλιό αυτοκίνητο. Οπότε... Να το κάνει όμω γιατί όταν ναι. θα βαφτεί να είναι έτοιμο. Ναι, θα γίνει σωστή δουλειά και Μετά εκεί. δεν ανοίγει τίποτα. Όχι. Ε, μετά χτύπα ξύλο να μην χτυπήσουμε πουθενά. Ε, θα χτυπήσει, δεν υπάρχει. Αυτό φοβάμαι. Όταν πα για drift, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό, να μην κάνει. Είναι αυτό. παράσιμα παράσημα, ρε φίλε. Οι γρατσουνιέ, τα γδαρσίματα στα driftάδικα αυτοκίνητα είναι παράσημα. Δεν είναι χτυπήματα. Ναι. Είναι παράσημα. Σημαίνει ότι το, το κυνήγησε. Σημαίνει ότι ήσουν εκεί που πρέπει. Ναι. Παραβές. Ότι ήσουν ενεργό και όχι απλά θεατής μπήκα να κάνω έτσι τα παντελήκια. Ακριβώ, ναι. Έτσι ακριβώ. Έτσι ακριβώς. Ε, και θα αγοράσουμε και ένα οικόπεδο, όποια να τρέξουμε. Σου πουλήσω εγώ. Α, θα μου δώσει. Σε καλέ τιμέ. Θα μου δώσει. <laughs> μεσίτη, μεσίτη. Ωραία. Μάλιστα. Θρύλο ΚΕ70 ετοιμάζεται να ξηχηθεί. Ε, και μπορεί στις και... πίστες πίστε και τα βουνά. Και αργότερα να, να του κάνουμε ένα τουρμπάκι. <laughs> mm. Τουρμπίζεται το μοτέρ. Κλειστό μοτέρ. Ε, όχι. Όχι κλειστό. Πιστόνια, μπιέλε και ναι, τέτοια. Ναι, 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 Πόσα άλογα παίζει ε, περίπου 300. Φο... Τέτοιο έχει η τουρμπο σάκης. 16 ε, αυτό ναι, είναι. Ναι, 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 ναι. ναι. Α, πάει καλά. Ναι, το έχουν αρκετά. Το έχουν 3-4 αυτοκίνητα. Και αντέχει. Και αντέχει. Είναι μια χαρά. Και σκέψω ότι. Και είναι και 17 και κιόλα πίσω. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ε, ναι, ο Σταύρο με, να το... Τα 300 ναι, άλογα, ο με το μαύρο το κάπεψε 70 που έχει και 17 αρια πίσω. Ναι, ρε, λογικό. Ε, Μοτέρ δεν έχει αυτό. Όχι. Όχι, όχι. όχι. ΚΑΠΑ ε, 86. Ε, Οπότε, σαν μακρινέ βλέψει έτσι και λίγο ονειρικέ. Ε, κατά Κοίταξε, ή θα κάνουμε... τι κάνουμε. Θα έβλεπες, turbo. Ή θα το κάνουμε Turbo, το 16 το δικό του, το 4H, ή ύστερα κάποιο swap από κάποιο άλλο αυτοκίνητο. <σφελίσαι> 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 Ιαπωνικό πάντα. Εκτό το Γιώτα να φανταστείτε. Ναι, εντάξει. Το Γιώτα είναι με... ένα μοτέρα. Ε, το Γιώτα έχει το 4H και μετά πα στο Beams που είναι δίλητρο, που και αυτό είναι λίγο. Πρόκειτο. Έχει κάποιο, ωραίο, είναι, έχει κάποιο ταβάνι. Είναι περίπου ατμοσφαιρικό γύρω στα 200 άλογα. 220 θα βγάλει. Ε, μετά, εντάξει, το Γιώτα μετά πα σε εξακύλυτρο, πα του JZ, ο AJ κτλ. Που είναι, πιστεύω είναι υπερβολή για ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Η, αυτό θα σε ρωτήσω τώρα. Είναι καρότσα που μπορεί να υποστηρίξει εξακύλυτρο του με τόσο βαρύ μοτέρ. Δεν έχω τόσε γνώσει να σου απαντήσω, αλλά θεω, πιστεύω ότι είναι υπερβολή. Ο πρώτος που βάζει είναι ο Κωνσταντάρας σε ΑΕ86 ναι. ο Τάκης βάζει ναι. του jay -Z αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν Τελειώνει και, και, και έξω αλλά δεν νομίζω να χρειάζεται τόσο πολύ ένα... Εντάξει με σωστό στήσιμο ίσως Καλά, και Αλλά ναι, βάρος Με τον Τάκη ναι, που έχω μιλήσει έχει κάνει full μετατροπές για να μοιράσει το βάρος μπροστά έχει με Έχει πάει ψυγεία πίσω ναι, σίγουρα. Ναι, 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 ναι. Δεν τα έχει ζητήσει όλα τα, πράγματα για να δει πώς θα κάτσει το αυτοκίνητο σωστά. Ε, αλλά πιστεύω και με ένα SR20 όπω φοράτε στα δικά σα αυτοκίνητα. τύπου βλέπε ε, Νίκος Νίκο Ντουφεκιά. Ναι. Το αυτοκίνητο τώρα το τελείωσε. Το είδα στην Κρήτη στο Ηράκλειο. Πρόλαβε να κάνει κάποια περάσματα. Μετά ε. το είχε θέματα με το, με το Μοτέρ. Δεν ξέρω τι ακριβώ. Φιλέ, ξέρει τι έκανε. Έβλεπε ε, ε, SR που είναι γνώριμο κινητήρα ε. παιδί μου. Ε. φίλε, πώ πάει έτσι η SR, ε. ξέρει γιατί. Γιατί α πούμε. Ξέρει, βλέπει το εσάρτο με σε αυτή τη δύναμη, ξέρει πώ πάει, το έχει οδηγήσει ναι. σε όλε τι τις εκδοχέ του. Και λε, φίλε, πώ πάει έτσι αυτό το εσάρτο. Γιατί είναι σε ελαφριά καρότσα. Ναι, ναι. είναι σαν να βλέπει, μα νοιάζει τρελά, ρε πίσω, γίνεται εντάξει. Ο Νίκο έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο. Πολύ στο καλό, κίνημα. πάρα πολύ καλό. Οπότε το έχει λίγο και σαν να Ναι, εντάξει, οδηγώ... θα δούμε όταν θα φτιαχθεί η ώρα. Θα, θα δούμε τι επιλογέ υπάρχουν. Γιατί όπω ξέρει και εσύ, σιγά-σιγά 40 αρχίζουν και εξαφανίζονται. Ναι. Ναι. Οπότε εκείνη τη στιγμή. Έχουν καιρό που αρχίζουν και εξαφανίζονται, ναι. και αυτό όταν κάτι λιγοστεύει, ανεβαίνει η τιμή, η τιμή υπερβολικά, του υπερβολικά Και όταν κάτι γίνεται πολύ ακριβό και σπάνιο, ειδικά στο Drift είναι κάτι που αρχίζει να το αποφεύγει. Ναι. Οπότε πά σε κάτι άλλο πιο ε, κίνησιμο. Εντάξει, είναι μια επιλογή όμω που υπάρχει στο μυαλό σου. Καλά ας... ναι. Άμα βρεθεί κάποια ευκαιρία, κάποια κατάλληλη ευκαιρία, ναι, γιατί όχι. Ωραία. Και εφόσον, α πούμε, ότι θέλω, θέλω να φτάσω ένα level παραπάνω το αυτοκίνητο, αν δω ότι με, όπως είμαι τώρα ατμοσφαιρικός με ένα κολλημένο διαφορικό μπορώ να κάνω παιχνίδι και είμαι ικανοποιημένο, ναι. Ε, άμα θέλω να ανέβω λίγο παραπάνω, ένα level παραπάνω και να το κυνηγήσω ακόμα περισσότερο, τότε είναι μονόδρομο πιστεύω. Αυτό θα σε ρωτούσα. Ένα τώρα. Τόρμο... Αν ξεκινήσει και εντριφτάρει και σ' αρέσει και γουστάρει και ε. δει ότι μέσα στο. καθώ περνάει ο καιρό, ότι μπορεί να το υποστηρίξει και. Ε, σαν χρόνο να αφιερώσει χρόνο και σαν χρήματα να μπορεί να, να αφιερώσει. Πρώτα απ' το οικονομικό. Ναι. Εσύ που το ξέρει τόσα χρόνια. Τι την... είναι... Ναι, ρε παιδί μου, δεις ότι μπορεί να αφιερώσει να κάνει να πα παρακάτω. Θα, θα, θα το έφτιαχνε αγωνιστικό αυτοκίνητο, δηλαδή να κάνει roll cage. Ναι, δυνατό... το ναι. και... Αν έβλεπα ότι αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έχω μπει πίστα σαν οδηγό. Όταν μπω πίστα σαν οδηγό και δω ότι αυτό με υπερευχαριστεί, με υπεργεμίζει. Ναι. Και φτάσω σε ένα σημείο και πω: κάτι, πρέπει να επιλέξει καθημερινό αυτοκίνητο ή αγωνιστικό αυτοκίνητο. Εσύ δεν πρέπει να επιλέξει, αφού έχει δύο. Ναι, ναι εντάξει, <laughs> λέμε για το συγκεκριμένο τώρα. ή κάποιο ο οποίο δεν έχει την άνεση να έχει ένα δεύτερο αυτοκίνητο έξω. Okay, ναι. Ε, μπορεί να το κάνω full αγωνιστικό με τι ε, κατάλληλε ε, ε, μελέτε, με τι κατάλληλε μετατροπέ, με τα roll cage του, με ελαφρώματα τζάμια από εδώ από εκεί, ξέρει οτιδήποτε. Ένα μικρό Νίκο φεκιά γεννιέται εδώ μπροστά μα. <laughs> και θα γίνει κάπως έτσι. Ε, πολύ χαίρομαι έτσι που σκέφτεσαι σωστά, έχει μπει στον ίσιο δρόμο και... Αφού να φανταστείς και ο πατέρας μου ο ίδιος μου λέει... Σε πρέπει να... βοηθάει. Ναι, πάρα πολύ. Έχεις βοήθεια από την οικογένειά σου όλο αυτό γενικά. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ειδικά από τον πατέρα μου είναι σαν να το φτιάχνει αυτός για τον εαυτό του να φανταστείς. Αφού μου λέει... Ε έχει τρέξει περισσότερο από ό,τι έχω τρέξει εγώ για το αυτοκίνητο. Γιατί λόγω τη δουλειά εγώ δεν προλαβαίνω να, να ασχοληθώ. Όταν κάναμε την μετατροπή κιόλα, δεν προλάβαινα να, να παραπάρω τα πράγματα που χρειαζόταν. Ε, έτρεχε και τα, τα έπαιρνε αυτό. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με τι γνώσει του και με την, με την, εμπειρία του γιατί και αυτό είναι τρελαμένο με οτιδήποτε έχει τροχού. Και με την εμπειρία του και, και με ακούγεται. την ε, βοήθειά του. Και με τη βοήθειά του, του, αλλά. Γενικότερα. Και Κοιτάξτε, κοίταξε, είμαι, είμαι, είμαι από τα άτομα τα οποία ε, όταν βάλω στόχο για κάτι ε, θα κάνω την οικονομία, θα κάνω το πρόγραμμα για να τα, με τα χρήματα αυτά που διαθέτω να φτιάξω αυτό που θέλω. Δηλαδή σκέψου τις αναρτήσεις έκανα, έκανα τρελή οικονομία και αρκετό καιρό για να τις, να τις πάρω. Σκέψου ότι είχαμε, μιλήσει, είχαμε κάνει το auto-vlog ε, Μάιο και μετά από ένα χρόνο σχεδόν ε, έβαλα τις αναρτήσεις. Ε, εντάξει, όλα, όλοι βοηθάνε. Μπράβο. Yeah, όλοι αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Yeah. Έχει όλα τα. τα Πώ τα λένε, τα, τι προποθέσει yeah, γύρω-γύρω που απαιτούνται υποστήριξη, υπάρχει, τί, υποστήριξη υπάρχει, ναι, υπάρχει. για να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Εγώ στο το εύχομαι. Ξέρω ότι είναι δύσκολο δρόμο αυτό που πα να, να πάρει, αλλά είναι φανταστικό. Yeah. Είναι κάτι και στο λέω εγώ που εντάξει, έχω καταφέρει να, να κάνω κάποια drift day, κάποιου αγώνε να πάω. Τέλο πάντων, έχω ένα αυτοκίνητο που μπορώ να κάνω αυτό που που Αγαπάω τόσο πολύ. Είναι. πολύ ωραίο συνέστημα. Ναι, και, και θα το καταλάβει όταν θα πάρει, όταν θα τριφτάρει για πρώτη φορά και θα βγάλει μια ολόκληρη στροφή και θα φά φλασιά και θα πει Ωπ, εγώ το έκανα αυτό τώρα ναι. και θα το δει μετά σε βίντεο. Και ακόμα περισσότερο όταν θα κάνει μια διαδρομή. Δηλαδή θα πάρει στροφή, θα κάνει μεταφορά βάρου ναι, ναι, και, ναι, 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 και θα το δει και θα πει μάγκα, τι ναι. έζησα τώρα. Εγώ όταν είχα πάρει πρώτη φορά το, το αυτοκίνητο ήμουνα. Να με τον ψηλό μέσα, συνοδικό, και πάμε τέλο σε ένα κυκλάκι εκεί στον Άγιο Αχίλιο. Και τίποτα από ελεφέ και μόνο πάμε και βγάζω δύο φορέ τον κύκλο έτσι, σταμάτητα. Yeah. Με γκάζι και τιμονιά. Και μόλι το κάνω, πάω πιο κάτω, σταματάω. στέφων Ο Στέφρονς, έχει μείνει <σο matéri> μαλάκα. <σο> <Έτρεβες. Έτρεβες>. <σοί> Τι <τίχε> κάναμε τώρα. Νύχη. <σοίλυ> Μάγκα μου. Yeah, yeah. Τι έγινε τώρα. Μαλάκα του λέω είναι ίδιο με το παιχνίδι που έπαιζα. Είναι ολό ίδιο. Και η χαρά είχε φτάσει Μαλάκα το χαμόγελο Ισχύει, στα Δεν υπάρχει, φίλε. Είναι φανταστικό αυτό το πράγμα. Είναι... Πιστεύω ότι όποιο δεν έχει οδηγήσει Εσύ. πίσω κίνητο αυτοκίνητο δεν πρόκειται να καταλάβει την, okay, δεν τη, τη, χαρά αυτήν. Δεν, δεν, το παιχνίδι είναι. που σου όχι, όχι. Είτε είναι λίγα κυβικά είτε είναι πολλά κυβικά. Βλέπει απ' έξω το πόσο θεματικό και το ναι. πόσο ωραίο είναι, αλλά το να το δημιουργήσει, να το κάνει εσύ αυτό το πράγμα είναι ένα υπέροχο συνέστημα. Είναι φανταστικό. Ε, κι εγώ όταν είχα πάρει το, το το, γιώτα, το πάλευα. Δηλαδή με συμπλέκτη, με τιμόνια, σε δρόμου, σε σαπούνι εννοείται κάτω. Γυαλί δρόμοι. Ειδικά εδώ στη Λάρισα είναι πολλές, πολλά τα σημεία που, έχουν, που, δεν έχει καθόλου πρόσφυση ο δρόμο. Και ακόμα και με ένα αυτοκίνητο 65 άλογα που ήταν Ένιωθες τότε. Ένιωθες πανευτυχίες, ε, ναι. μόλις έκανε λίγο έτσι. Ναι, μόλις έχανε λίγο και καταλάβεις ότι χάνει, ε, σου κάνει το χαμόγελο. Λες... Είναι όπω ήμασταν μικροί, ρε φίλε, με το ποδήλατο. Αυτό το συνέστημα δεν είχαμε. Ναι. Μόλι με το φρένο που το κάναμε. Α, μπράβο, έκανε μια κόντρα δηλαδή με το φρένο και τρελνόσουν. Είναι, είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Ναι. Είναι, μοιάζει λίγο και με τι πρώτε σου γρήγορε στροφέ στο snowboard, να ξέρει. Ναι. Πάλι ήταν έτσι ένα ευχάριστο συνέστημα. Τέλο <laughs> πάντων, <laughs> ένα παράδειγμα ήταν αυτό. Η συζήτηση που είχαμε σήμερα ήταν. Πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, γενικά είναι συζήτηση που εμεί τις κάνουμε. Δυο τις κάνουμε ε, πολύ συχνά έτσι και λέμε και κάνουμε σχέδια για το αυτοκίνητό σου και τα λοιπά, κάνουμε αστεία και πιο σοβαρά. Ε, εντάξει, ήταν, έπρεπε να γίνει αυτή η κουβέντα, ναι, να έπρεπε. τα πούμε και στα παιδιά. Να λυθούν τυχόν απορίε που έχουν τα παιδιά ναι. και να πω και κάτι που πολλοί θα ρωτήσουν αν είναι εύκολο να, να πάρεις ένα παλιό αυτοκίνητο και συγκεκριμένα ένα Toyota εκείνης της χρονολογίας και να το βάλεις πίστα Θα λέγω ότι είναι Κάτι δύσκολο σε σχέση με Πες το εκεί στην κάμερα σου. Θα λέγω ότι είναι κάτι δύσκολο και... Όταν θες να κάνεις κάτι σωστό Σε σχέση με ένα ας πούμε ε E36 Που υπάρχουν άπειρες λύσεις Άπειρες Τιμές στις λύσεις αυτές Και μπορείς με ένα χι budget χαμηλό Να μπει πίστα και να Να κάνεις να ντριφτάρεις Ισχύει, Απλά, ναι. εκτός αν έχεις το κόλλημα να δεις το αυτοκίνητο αυτό που, που θε, να μπει πίστα. Αν έχεις ένα κόλλημα έχεις με το, το αυτοκίνητο... κόλλημα, αλλά άμα δεν έχεις το χρήμα να το κάνεις, δεν γίνεται. Ναι. Και αυτό είναι και ο λόγος που που και εμεί αυτό λέμε στα περισσότερα παιδιά που μα ρωτάνε, θέλω να ξεκινήσω τι αυτοκίνητο να πάρω. Και ναι. η απάντηση είναι μία πάντα, ε36, ε30 ναι, ναι, ναι. και τέτοια πράγματα. Ε36, ε30 είναι και αυτό παλιό τώρα, ε36 βρίσκει. Πιο εύκολο. Ε30 πλέον δεν βρίσκει και τόσο εύκολο. Δεν βρίσκει. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ε36 βρίσκει και δίπορτα και τετράπορτα και μοτέρια βρίσκει τα πάντα. Αυτά. Ξαναλέω ότι χάρηκα πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Ε, ελπίζω ότι την επόμενη φορά που θα σε δούμε σε βίντεο να είναι με το πλάι. Ναι. Να τριφτάρει και να, να έχει και εσύ ένα χαμόγελο mm. μέχρι τα αυτιά. Θε να πει κάτι στα παιδιά εκεί στην καμερά σου πριν ε... κλείσουμε το βίντεο, Έτσι, να... Το μότο σου να δώσει κάτι. Κοίτα, δε, δεν, είναι, δεν είναι μότο, είναι να κάνουν αυτό που γουστάρουν Να οδηγάνε το αυτοκίνητο που γουστάρουν όποιο και να είναι αυτό. Και να βάζουν στόχου και του στόχου θα του καταφέρνει. Όταν βάζει ένα στόχο, το καταφέρνει. Εγώ βάζω στόχου, του καταφέρνω έναν, 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 από τον μικρότερο στο μεγαλύτερο και σου βγαίνει. Ό,τι έχει προγραμματίσει, σου βγαίνει. Πολύ motivated το σχόλιο του, του Σοκράτη για το τέλο. Και με αυτό θα κλείσουμε, παιδιά, να βάζετε στόχου. Θα συμφωνήσω 100% με αυτό. Λοιπόν, ε, αυτά από εμά, από το Σοκράτη που ήταν εδώ μαζί μας και εμένα ελπίζουμε να απολαύσατε αυτό το podcast πάρα πολύ όπως την απολαύσα και εγώ τη συζήτηση Ήτανε. που είχα με τον Σοκράτη θα μπορούσα να μιλάω για ώρες, να καθίσουμε για ώρες και να μιλάμε ναι, αλλά ισχύ, ισχύ, θα έπρεπε ναι. να βγει σε τόμους το βίντεο και όχι <laughs> λοιπόν παιδιά ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μας ακούσατε και φτάσατε μέχρι το τέλος αυτού εδώ το βίντεο μέχρι το επόμενο μόνο τρίτη